Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο δρόμος για τον σασμό ανοίγει, αλλά είναι δύσκολος. Η Αργυρό διαπιστώνει κάποια στιγμή ότι ο μικρός της γιος έχει κάποια προβλήματα υγείας. Τα πράγματα όμως δεν είναι καλά, διότι το παιδί πάσχει από κάτι σοβαρό, η αγωνία όλων για να σώσουν το παιδί συνεχώς μεγαλώνει. Όλα αυτά φυσικά τα προβλήματα με τα νοσοκομεία και τον αγώνα που κάνουν στα Γιάννενα τα γνωρίζει ο Αντώνης, ο οποίος βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της Μαρίνας, τη συμπαραστέκεται και επικοινωνεί συνέχεια μαζί της. Φυσικά ο Αντώνης ξέρει την αλήθεια ότι ο μικρός Πέτρος είναι ο γιος του Αστέρη. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα σε αυτόν τον αγώνα για να σώσουν το παιδί από βέβαιο θάνατο, οι γιατροί μιλούν για μεταμόσχευση, ότι ο μικρός μπορεί να σωθεί, αρκεί να βρεθεί κάποιος δότης. Χωρίς καμία σκέψη η Αργυρό τρέχει πρώτη να κάνει τις σχετικές εξετάσεις, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά. Η Αργυρό δεν μπορεί να σώσει το παιδί της, οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται και σειρά έχει η Μαρίνα, που σαν γιαγιά του παιδί μπορεί να είναι συμβάτη. Οι μέρες περνούν ανάμεσα σε θλίψη και αισιοδοξία, μια αισιοδοξία που δεν αργεί και αυτή να σβήσει. Η Μαρίνα δεν είναι συμβατή και αυτή η τελευταία ελπίδα σβήνει. Η Μαρίνα μιλάει στον Αντώνη απελπισμένη και εκείνος από τη δική του πλευρά κάνει το σωστό, το παιδί έχει πατέρα και αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να το σώσει. Έτσι ο Αστέρης μαθαίνει ότι έχει γιο. Πέφτει από τα σύννεφα κλαίει, αλλά μέσα του καταλαβαίνει και συγχωρεί την Αργυρό που το έκρυψε. Την αγαπάει τόσο που δεν μπορεί να της χαλάσει την ευτυχία, και έτσι ο Αστέρης σώζει τον γιο του. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στο ομότιτλο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, υπάρχει η συγκεκριμένη εξέλιξη που οδηγεί στον σασμό, με τη διαφορά ότι το πρόβλημα υγείας ήταν της Αργυρός. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.